Επιστρέψαμε εδώ μετά το σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα και θα πάμε να δούμε τώρα το ρεκόρ αφίξεων που θα έχουμε την περίοδο του καρναβαλιού εδώ στην Πάτρα. Θα μείνουμε δηλαδή στο ίδιο θέμα όπως και πριν και θα μιλήσουμε με τον κύριο Μπάκα, ο οποίος είναι πρόεδρος του Πανελληνίου Real Estates. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Καλησπέρα και στροπούμε δική μου χαρά. Λοιπόν, καρναβάλι 2023, το οποίο πάει για ρεκόρ επισκεψιμότητας όντως και θα δούμε τρελά πράγματα φέτος. Από ό,τι βλέπουμε και στα νούμερα που θα τα συζητήσουμε και παρέα. Εκείνη την περίοδο λοιπόν, να μιλήσουμε αρχικά για αυτό το Σαββατοκύριακο που είναι η έναρξη, να τα πάμε λίγο με τη σειρά. Εδώ τώρα τι βλέπουμε στην έναρξη? Βλέπουμε το εξής, ότι έχουμε προκρατήσεις από 20 του μήνα ως και 22 τη μέρα Παρασκευή, γιατί ήταν ανοιχτή έως και την Κυριακή. Έχουμε προκρατήσεις σε ακίνητα και γραμμένες βραχυχρόνιες μισθώσεις, οι οποίες αγγίζουν το 67,7%. Και οι τιμές για ένα ακίνητο το οποίο είναι κατάλληλο για ένα ζευγάρι είναι από 115 ευρώ ως 171 ευρώ συνολικά και οι δύο ήταν εκτερεύσεις. Μην ξεχνάμε το εξής, κύριε Σπυροπούλου. Αναφερόμαστε τώρα στο πατρινό καναβάλι, που είναι ουσιαστικά είναι το παλαιότερο και το μεγαλύτερο καναβάλι σε όλη τη χώρα, με 193 χρόνια ιστορία. Και από ό,τι διαβάζω τουλάχιστον, θα έχουμε περίπου 60.000 συμμετοχές. Έτσι, μάλιστα εσείς θα τον γνωρίζετε πολύ καλά το πατρινό καρναβάλι, έλκετε και την καταγωγή σας από εδώ κοντά, οπότε το έχετε ζήσει φαντάζομαι, κύριε Μπάκα, έχετε έρθει. Υπάρχει πατρινός, η πατρινιά, η οποία να μην έχει ζήσει το πατρινό καρναβάλι. Έτσι. Και πόσοι άνθρωποι είναι από την Αθήνα, οι οποίοι επισκέπτονται την Πάτρα τις ημέρες των εκδηλώσεων. Ακριβώς. Λοιπόν, για πάμε τώρα πιο κοντά, 25-26 Φεβρουαρίου, ίσως και λίγο νωρίτερα, λίγο αργότερα, δηλαδή από τις 24 έως και τις 27, ας πιάσουμε και Παρασκευή, Δευτέρα δηλαδή. Εκεί βλέπουμε όντως ρεκόρ στις κρατήσεις, ακόμα και τώρα δηλαδή αποτυπώνονται αυτά, που είναι και λίγο νωρίς. Κύριε Σπυροπούλου, δεν είναι καθόλου νωρίς. Ο κόσμος περιμένει να ψηφίσει την Πάτρα. Έχουμε τρία χρόνια αυτή τη στιγμή να δούμε καναβάλι. Έτσι. Η Πάτρα, πάνω το καναβάλι, ξαναεπιστρέφει πάλι στην πρωτεύουσα του την Πάτρα. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε προκρατήσεις που αγγίζουν το 98,6% για τρεις ανοιχτές. Να δούμε και την κάρτα, συγγνώμη κύριε Μπακά. Αν έχουμε και τις κάρτες, μπράβο, να δούμε και τις κάρτες όσο μιλάμε. Βλέπουμε ότι έχουμε δύο ανοιχτερεύσεις για την έναρξη του καναβαλιού από 21-22 του μήνα, 67,7% προκρατήσεις. Και ενώ βλέπουμε για τρεις ανοιχτερεύσεις όμως είναι από 24 ως και 27 του μήνα, 98,6% το ποσοστό που κρατήσω. Εδώ σας αναφέρω το εξής, ότι οι τιμές είναι αυξημένες, είναι εντελώς λογικό. Αναφερόμαστε σε ένα πολιτισμικό γεγονός της περιοχής. Βλέπουμε ότι οι τιμές ξεκινάνε από 552 ευρώ έως και 1715 ευρώ για ακίνητα τα οποία είναι από 70 έως και 95 τετραγωνικά μέτρα στο κέντρο της πόλης, ακίνητα που μπορούν να φιλοξενήσουν ακόμα και 6 και 8 άτομα. Γενικά βλέπουμε ότι οι προκρατήσεις βρίσκονται σε πολύ υψηλά επίπεδα, ενώ σε ξενοδοχεία η δική μου εικόνα είναι ότι αγγίζουν περίπου το 80-85% τη δεδομένη χρονική στιγμή για το τριήμερο του καρναβαλιού από 24-27 του μήνα. Παράλληλα, σας αναφέρω και το εξής όμως. Θα δούμε έντονη κινητικότητα, κυρία Σπυροπούλου, και στις περιοχές του Λόγκου, στο Σελιανίτικα, στην Άφακτο δηλαδή. Όσοι δεν μπορούν να βρουν ακίνητα ή θέλουν να βρουν ακίνητα με μικρότερες τιμές στην ευρύτερη περιοχή, θα κινηθούν και σε άλλες επιλογές. Γενικά, θα είναι ένα πολύ καλό τριήμερο για την Πάτρα, ένα πολύ καλό τριήμερο και για τους επιχειρηματίες της τοπικής οικονομίας. Γενικότερα, ο κόσμος το περίμενε το καναβάλι και αυτό φαίνεται και από τα νούμερα. Εντυπωσιακά νούμερα, 98,6% υποκρατήσεις αρχές του Γενάρη για τέλη Φεβρουαρίου. Απίστευτα νούμερα όντως και περιμένουμε εννοείται ότι κάτι τέτοιο θα αποτυπωθεί και στην αγορά. Θα δούμε πάρα πολύ κόσμο. Είναι αυτό που λέμε ότι ο κόσμος είχε ανάγκη να βγει, να διασκεδάσει. Περιμένει αυτό το τριήμερο πώς και πώς ή ακόμα και τετραήμερο πώς θα το συνδυάσει ανάλογα με τις υποχρεώσεις του καθένας. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά που μας φέρατε εδώ στην εκπομπή και συζητήσαμε. Φυσικά θα δούμε και αργότερα ότι πρέπει, βασικά εσείς θα ήθελα να ρωτήσω αν συμβουλεύετε τον κόσμο να κάνει μια κράτηση από τώρα, γιατί ίσως να μην βρει κάτι αργότερα. Πρέπει να ξεκινήσει άμεσα να κάνει κρατήσεις και θα αναφέρω και το εξής. Ας κοιτάξει και όμορφες περιοχές του Δήμου Πατρέων. Θα υπάρξουν αυτή τη διαθεσιμότητα στο Λόγκο, στο Σελιανίτικα, στην Άφακτο. Γενικά, εγώ θεωρώ ότι θα είναι ένα πολύ καλό τριήμερο και αυτό που λέμε στον κόσμο, ας επισκεφθεί την Πάτρα, όποιος δεν έχει επισκεφθεί, να την γνωρίσει. Η Πάτρα θα γιορτάσει 3-24 ώρα γεμάτη με ένταση, με χαμόγελα, με πολύ μεγάλη κινητικότητα του κόσμου σχεδόν από το σύνολο της χώρας μας. Οπότε συστήνουμε, οι ειδικοί συστήνουν να κάνετε κρατήσεις από τώρα ή τουλάχιστον μια έρευνα αγοράς, να ξέρεις πού κυμαίνονται τα πράγματα, οι τιμές. Οι τιμές, εντάξει, νομίζω είναι όπως ήταν. Δεν έχουμε, ή βλέπετε μια αύξηση τιμών εσείς?
Κυρία Σπυροπούλου, για το τρίμηνο του Φεβρουαρίου, δηλαδή από 24-27 του μήνα, όντως υπάρχουν αυξήσεις και είναι λογικό. Όταν βρισκόμαστε ήδη στο 98,6% κατανοούμε όλοι μας ότι οι τιμές είναι τσιμπημένες. Δηλαδή είναι η περίοδος που γιορτάζει η πόλη. Άρα βλέπουμε ότι οι τιμές ήταν αυξημένες, γενικότερα κινητικόταν σε πολύ υψηλά επίπεδα και το θεωρώ λογικό. Δηλαδή κάποιος όμως έπρεπε να μπει νωρίτερα στη λογική στο να κάνει μια κράτηση στην πόλη. Πλέον μιλάμε για μια χρονική στιγμή που η πόλη ολόκληρη θα δεχθεί εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες, είτε ως πληρώματα, είτε Έτσι. ως ανθρώπους φίλους του καναβαλιού. Έτσι ακριβώς. Κύριε Μπάκα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας περιμένουμε και εσάς εδώ, Να στην είστε καλά, πόλη με σας. μεγάλη χαρά. Με μεγάλη χαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε εμείς τώρα να συνεχίσουμε.